κορονοϊός έκανε και πάλι την εμφάνισή του, με τους ειδικούς να ζητούν από το κοινό να παραμείνει σε εγρήγορση αλλά χωρίς πανικό. Καθώς αναφέρονται νέα περιστατικά μόλις οι αρμόδιες αρχές τονίζουν τη σημασία της στήρησης των μέτρων πρόληψης, όπως η χρήση μάσκας, η τήρηση αποστάσεων και ο τακτικός καθαρισμός των χεριών. Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Όπως δηλώνουν οι ειδικοί, δεν υπάρχει λόγος για πανικό, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να εφαρμόσουμε τα προληπτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας. Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς και θα υπάρξουν νέες ενημερώσεις ανάλογα με τις εξελίξεις. Ναι, καλοκαιριάτικα. Δυστυχώς ο COVID δεν φεύγει. Είπαμε ότι ήρθε για να μείνει. Ναι, αυτό θα το έχουμε. Βέβαια, το χειμώνα θα είναι πάντοτε χειρότερα τα πράγματα. Οι εξάσεις θα είναι περισσότερες το χειμώνα. Ναι. Αλλά λόγω των μεταλλάξεων που κάνει, δεν θα γλιτώσουμε από το COVID. Δηλαδή, θα κολλάμε και θα ξανακολλάμε. Ναι. Απλά έτσι όπως είναι η μορφή αυτή τη στιγμή, αυτοί που κινδυνεύουν είναι αυτοί που έχουν προβλήματα υγείας, που έχουν μια αλφα ηλικία. Ναι. Καρκινοπαθείς, ανοσοποιητικά κτλ. Ναι, είναι γνωστά πλέον. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν στην αρχή, έτσι που μπορούσε ο καθένας να διακινδυνεύσει τη ζωή του, ας πούμε. Ήταν πολύ χειρότερα με τις πρώτες μεταλλάξεις. Τώρα, τι θα εξελιχθεί, πώς θα πάει, ποτέ δεν ξέρεις. Με έναν ιό που μεταλλάσσεται, ποτέ δεν ξέρεις. Άρα, κύριε Παπαδόπουλε, και πάλι μπορεί να γινόμαστε καμιά φορά κουραστική σε εισαγωγικά, γιατί κουραστική δεν μπορεί να γίνει όταν μιλάς για την υγεία σου, ίσα-ίσα. Αλλά πείτε μου κάτι. Κάποιος πρέπει, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι Ιούλιος, Αύγουστος, πανηγύρια, συναισθιάσεις, το ένα, το άλλο. Πρέπει να είναι κάποιος έστω κατάτι προσεκτικός όσον αφορά και αυτή την περίοδο που διανύουμε. Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος έχει τα προβλήματα που είπαμε, που έχει μια... Ναι. Μεγάλη ηλικία, θα πρέπει να προσέχει. Επίσης, κάποιος ο οποίος καλοκαιριάτικα έχει μία λίμωξη, ναι, να κάνει ένα τεστ COVID. Κάνοντας ένα τεστ COVID, αν έχει COVID, ο ίδιος μπορεί να το περάσει πολύ ελαφριά, θα προσέξει να μην κολλήσει κανέναν άλλον. Να μην έχει έναν παππού, μια γιαγιά και να κολλήσει. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε τώρα. Πάντως, δεν μπορούμε να πούμε ούτε να κλειστούμε, ούτε καλοκαιριάτικα να πούμε απομονωνόμαστε ή φοράμε μάσκα. Ναι. Που βλέπω κάποιους ανθρώπους από φόβο που φορούν μάσκα στο σούπερ μάρκετ. Ή ξέρω εγώ, στο δρόμο έξω που περπατάω. Ναι, πώς. Βλέπω κάποιους συνανθρώπους μας. Τα μέτρα υγιεινής πάντως είναι απαραίτητα. Ναι, και κυρίως είναι αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ βήχω, όταν εγώ είμαι άρρωστος τώρα καλοκαίρι, πιθανώς να έχω COVID, πιθανώς δεν είναι σίγουρο, αλλά μια λίμωξη με λίγο πυρετό κτλ. Καλοκαιριάτικα εκεί παραπέμπει. Εγώ θα πρέπει να προσέξω, να φορέσω εγώ μια μάσκα και να μεταδώσω εγώ στους άλλους. Εγώ θεωρώ ότι ένα μέτρο ακόμα το οποίο ειδικά, δείτε τώρα, πώς συνδυάζεται η κλιματική αλλαγή με την αύξηση των κρουσμάτων. Η κλιματική αλλαγή μας κάνει να μείνουμε πιο πολύ, μάλιστα οι υπερβολικές θερμοκρασίες μας κάνουν να μείνουμε μέσα με κλειστά παράθυρα, έτσι δεν είναι. Άρα το θέμα του εξαερισμού δυσκολεύεται, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μένουν λοιπόν μέσα με air condition, το οποίο όμως είναι σε ανακύκλωση, άρα δεν καταφέρει να βγάλει τον ιό απ' έξω. Απ' την άλλη μεριά, δεν υπάρχουν αρκετά, ειδικά σε δημόσιους χώρους, συσκευές απολύμανση στο αέρα. Κάτι το οποίο θυμάστε ότι το συζητούσαμε επί COVID πάρα πολύ έντονα. Είναι φανερό ότι είναι πολύ χρήσιμη, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής ρήπανσης, όπως την εποχή με την αφρικανική σκόνη, σε συνθήκες όπου έχουμε να μείνουμε σε εσωτερικούς χώρους για να προστατευτούμε από την υπερβολική ζέστη, από τον καύσωνα, αλλά τότε πρέπει να προστατευτούμε και από τον συνάδελφό μας στη δουλειά, τον συγγενή μας, αν θέλετε, τον άνθρωπο τον οποίο βρισκόμαστε στο κλειστό χώρο, από την πιθανότητα να μεταφέρει τον ιό χωρίς να το ξέρει. Ξαναλέμε, είναι γνωστό πια σε όλους μας το πώς συμπεριφέρεται ο ιός και πώς δίνει αργότερα τα συμπτώματα από τη στιγμή που είσαι ήδη μεταδοτικός.